σχεδιασμό και την εκτέλεση της αστυνομικής επιχείρησης, την οποία χαρακτηρίζει αποτυχημένη, αποδίδει την ευθύνη για την αιματηρή κατάληξη ο 36χρονος, ο οποίος κλήθηκε σήμερα να απολογηθεί. Στο Παγνί βρέθηκε το μεσημέρι ανακρίτρια, όμως ο κατηγορούμενος δεν απάντησε στις ερωτήσεις που δέχτηκε. Επιφυλάχθηκε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις όταν θα λάβει πλήρη γνώση της δικογραφίας και των βαλιστικών εξετάσεων. Η θέση του πελάτη σας ποια είναι? Ότι τελικά εκείνος άνοιξε πρώτος πυρ? Είναι τα περισσότερα πυρά είναι δικά του? Ποια είναι η θέση του? Δεν μπορέσαμε να δώσουμε σήμερα τέτοια εικόνα δεδομένου του γεγονότος ότι δεν γνωρίζαμε το υλικό, όπως σας είπα. Πέραν τούτου βρίσκεται ακόμα υπό την επίρρεια φαρμάκων. Γνωρίζετε ότι έχει υποστεί ένα σοβαρό χειρουργείο με ένα κάταγμα στο μοιραίο οστό. Θα διατυπωθούν οι θέσεις μεταγενέστερα. Η υπόθεση σίγουρα δεν είναι άσπρο μαύρο. Η συνήγορός του Θεονύφη Μπέρκη εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες που εξακολουθούν και εκείνοι να νοσηλεύονται στο Παγνί. Συμπαραστέκομαι στους ανθρώπους, δηλώνω γρήγορη ανάρρωση και αυτό επιθυμούμε όλοι μας. Η ίδια, αναφερόμενη στις συνθήκες της συμπλοκής και τον κίνδυνο που προέκυψε, έκανε λόγο για αστυνομική αμέλεια. Κύριο μέλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, κοινή γερουργική επιτάση, να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο να συμβεί οτιδήποτε. Θεωρώ ότι πράγματι η αστυνομική επιχείρηση μέρα μεσημέρι στο κεντρικότερο δρόμο του Γαζίου ήταν ανεπιτυχής στο ακέραιο. Τόσο η επιλογή του τόπου όσο και του χρόνου νομίζω ότι ήταν ατυχέστατη. Για ακραίο κρούσμα βίας κάνει λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, το οποίο σε ομόφωνο ψηφισμά του καταδικάζει τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν λίγα μέτρα μακριά από το Δημαρχείο. Η ευκολία με την οποία μίλησαν τα όπλα μέσα στον κόσμο σε πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο είναι άκρως ανησυχητικό μήνυμα. Καταδικάζουμε τα περιστατικά βίας, αποστρεφόμενοι νοοτροπίες και συνθήκες που εκτρέφουν αυτά τα φαινόμενα. Η βία πληγώνει και μολύνει τον ιστό της κοινωνίας, ιδιαίτερα όταν γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Να μην συνηθίσουμε, να μην ανεχτούμε τη βία. Πολύ σημαντικό ότι ένα τέτοιο βίο περιστατικό, το οποίο έχει πολλά χρόνια να συμβεί, όχι μόνο στην Κρήτη, γενικά στην Ελλάδα, δεν είχαμε κάποιο ανθρώπινο θύμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η βαλιστική εξέταση σε βολίδες, κάλικες, το πανίσχυρο πιστόλι των 40 χιλιοστών του 36χρονου, αλλά και στα πιστόλια των 9 χιλιοστών που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αυτοψία, οι βολίδες που τραυμάτισαν το 34χρονο αστυνομικό και τον 22χρονο θαμώνα της καφετέριας, αλλά και εκείνες που προκάλεσαν ζημιές στα διπλανά καταστήματα και το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, είναι των 40 χιλιοστών. Πάντα στο μυαλό του αστυνομικού είναι ότι ο δράστης είναι οπλισμένος. Σίγουρα για αυτή τη στιγμή και σε αυτό το περιστατικό ήταν στο μυαλό του συναδέλφων. Γι' αυτό το λόγο αντέδρασαν και αυτοί με ανάλογο τρόπο στα πυρά του δράστη. Οι εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν πάντως την προφυλάκηση του 36χρονου όταν θα είναι έτοιμος να πάρει εξιτήριο από το Παγνί.